Τι πάλε. Και πάω να πετάξω να δώσω στα έργο. Και μου καθίζει ο ξυλούρσος χωρεμένος. Το χτύπω στο μπόδα. Πάρ' τα λεφτά. Όχι, δεν μου πάει, πάρ' τα λεφτά. Μου κάνω το πόδι έτσι. Και σκύφτει έτσι και βάλει το καθώς στα έργο. Ξυλούρισε. Ο ξυλούρισε. Ξυλούρισε ο Νικολής. Άνθρωπος. 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 Από τους ανθρώπους. Και τα δύο ψαραντώνεις. Αναστατικός άνθρωπος. Ναι. Και να σου πω κάτι άλλο. Έχει τιμήσει και την Κρήτη. Ναι. Τον εφάγανε μαφιόζοι. Ήτανε άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο που λέμε, έτσι. Ήτανε. Ναι. Λοιπόν, από εκεί την ώρα το παρατήρησα εγώ το θέμα. Φεύγαμε με το Βαγγέλη το μονοπόλι στην Κοξαρέ. Είναι η διακλάδωση, μια λελέ, δεν ήταν ο δρόμος που περνάς στα και πελαγιά να πας πέρα. Χάσαμε τον δρόμο. Τότε στα αναχωματόδρομοι. Αναχωματόδρομοι πήγες στα σπάδες τώρα. Αλλά οι ιστορίες αυτές, αυτές οι ιστορίες έπρεπε να διαβάζουν στα κοπέλια. Τα που ζουν σήμερα, γιατί πάνε να μας αλλάξουν και χρώμα και ζωή. Είμαι σίγουρο. Πάνε να μας αλλάξουν ζωή, για να τα καταφέρουμε. Στρατή, ο Σιδεράς είναι από τους πολύ, ένας πολύτεγνος που τέτοιοι λιγοστεύουν στην Ελλάδα. Έτσι. Και πάνε να μας ελιγοστέψουν και ήδη το έχουν καταφέρει να κάνουμε ένα και δύο κοπέλια και έχουν να έχουν... Καταφέρει. Σιδερά, έφυγες από το χωριό, από τη Λαμπινή, πόσο χρονό? Ναι. Με σταλοφιά, ναι. Βυζαντινός άνθρωπος. Επέβλεπα τα οζά δυο χρόνια. Στο τζαγκαράκι είμαστε εδώ στο στρατή. 10 χρονών στο τζαγκαράκι του στρατή. Να είναι καλά και ο στρατής. Και τιμή του πετίμησε να πάει το χώρο. Και ας στρατή. Και ο χώρος. Γιατί εδώ ήταν η παλιά Λαμπινή. Εδώ ήτανε. Οι παπάδες λένε ότι έχουν μια παλιά κλεισά χρυσαφή την πήραν του. Ο πατέρας σου με τον πατέρα μου εδώ βόσκανε. Το ξέρω. Και εγώ εδώ έβοσκα κοπέλι. Ναι, κοπέλι, ναι. Κοπέλι έβοσκα και εγώ πάει κοπέλι. Λοιπόν, να τα πούμε πιο σοβαρά. Τελειώνει. Μπαίνει στο δημοτικό, σε χωριό, σε δερά, στο σχολείο. Δεν είμαι πιο μέρος, λέω την αλήθεια. Ναι. Δεν έμαθαινα τα γράμματα. Με το πεθερού το στελί μου έδωνε το σφαλιχτάρι, πήγαινε στα μαγαζά. Στη Λαμπινή και πήγαινε τις ζυρακές του και ψυχιά έρνε και τα έβανε με εμάς τα κουπέλια. Ναι. Τα αναρχικά κοπέλια. Δεν ήμασταν αναρχικά, ήμασταν τα καλά κοπέλια, αλλά γράμματα δεν ξέραμε. Λοιπόν. Το γέρο του Πεθρού το στελεί. Τον Πεθρού το στελεί τον απουζεί ακόμα. Α, το στελεί που ζει ακόμα, ναι. Τον Πάπη τον αδερφό. Τον Πάπη τον αδερφό, ναι. Χαλή, κόβαμε τις βίτσες, είχε ένα ασφαλιχτάρι. Ναι. Ντάκα και κόβαμε την βίτσα και έσπανε πατελονάκια τότε σας. Έκοβε την πίστα, τη βίτσα από τον παπά. Και σπάνε η βίτσα μια φορά. Τα ανακαλύβει αυτός. Ντακ και μας έγινε χαλίκια. Χαλίκια στα γόνατα. Εμένα και του Πεθερού του στέλνει. Χαλίκια. Ακόμα έχουν εδώ. Είμαι πυγμάχος ήμουνε, αλλά τα χαλίκια έχουν μείνει ακόμα εδώ. Τα έχω ακούσει βουτάλα. Χαλίκια στα γόνατα. Έφυγα από το σχολείο στην έκτη τάξη. Με 5. Ξεκίνησα με 9. Στην έκτη έβγα με 5 που απαγορεύτουν. Και επειδή ήταν εξάρφο τη μάνα μου, είχε πάρει την ξάρφη τη μάνα μου από την Άγια Πελαγιά, από Βαγγέλης ο Κοπανάκης. Ο. Πες τον, ο. Δεν ξέρω. Ο Δημητρακάκης. Λοιπόν. Άκου να δεις τώρα στα τι. Λοιπόν, πάνε τα γαλίκια. Τελευταία φεύγουμε εμείς στην πέμπτη τάξη, ο γέρος αφέτης μου. Μας έκρυβε τα παπούτσα, αυτός να γιάσει τα κόκαλα. Ο Πεθερού είχε το μαγαζί το τσάς. Και να κούτα σιγάρα, ο Χρήστος. Και να κούτα σιγάρα. Αυτά τα 70, τα... Κούτα. Και επειδή μας είχε κάτσει τη δουλειά, ήταν ο καιρός, το τσάς είχαν οι Πεθερούδες, τα οζά με τις προκόπηδες. Λοιπόν, είχε κάτσει ο καιρός, από ήταν οι κολικουρές. Λοιπόν, έχουμε συνοηθεί με σήμερα. Πήγαμε στην Κοπανίστρα, τότε σας ήταν νερά και μαλακές από νερά. Ήταν πάνω βρύς και κάτω βρύς. Πήγαμε στην πάνω βρύς. Στην πάνω βρύς πήγαινα. Τρέχει ακόμα. Λοιπόν,
είχαμε συνοηθεί και είχε παπούτσα μόνο πεθαρούδες ως τελής. Δεν ήταν δρόμοι από τα πάσα ασταλοφιά και στα σκάλια. Δεν ήταν δρόμοι. Ήταν χωματόδρομοι. Ήταν στρατάλια που δεν παίρνουσαν τα οζά. Και εγώ ήμουν αρχηγός στο διάολο τότε, στο Ξαποπά. Και έτσι παίρνω, λέω, θα επαναστατήσουμε. Ήταν Μάης μήνας, αφήνω τα κεράσα. Λέω, θα πάμε, ναι, πρέ, φύγετε. Και συνολογιούμαι εγώ. Και παρατούμε το Λαΐνι στην Κοπανίστρα. Σηκώνω το γύρο και μας αγυρεύει. Είχαμε δώσει ραντεβού εμείς. Δεν ήταν έμπρε ούτε άσφαλτος, θα πήγαινε σε κανένα, ήταν χώματα τότε, δεν ήταν. Λοιπόν, πάμε, ναι, κρτ, επίθεση με τα πόδια. Ντάκα, ντάκα, ντάκα τα στρατάλια που είναι άσφαλτος, ήταν χωματόδρομοι, δεν ήταν στρατάλια. Μόνο τα όσα παίρνουσαν. Ούτε όσα παίρνουσαν. Στις δρακόνες ήταν οι αγκαράθοι, ήταν οι τσίτες. Είχαμε ένα ζευγάρι παπούτσα, μόνο πεθαίνουν όσο θέλει η παπούτσα. Εμείς ξυπόλυτοι με το αρχό μου το Γιώργο. Ρώτησε το Γιώργο να στα πει. Ξυπόλυτοι. Τι έκανα εγώ, ως πιο γερός, πιο μεγάλος, τσίμανα στη ράχη μου. Και έτσι πήγαινα 10 μέτρα και απεισεχέρανε και έπαιρνα τον άλλο. Από πού, από τα μπέλια να πα στην πέτρα, στο χάνι. Είχαμε τις προκόπηδες στα οζά του τυπεθερούδες. Λοιπόν, τσιμάνω εγώ. Σέρνω τον ένα, τον επάπα, πάει σαν μικιόξο. Πρέπει να γυρίσω να πάρω τον άλλο. Γιατί εγώ εφόρησα τα παπούτσια του πεδερούδι. Δεν μπορούσα να σαλέψει. Τέλος πάντων. Πηγαίνω εγώ, πηγαίνω εγώ. Εγώ πήγαινα στην πέτρα γιατί βλέπαμε τα βούλια. Μια φορά, μας είπε πάνω ο γέρος με τα βούλια, με το συμπάδιο. Θα πάτε στην πέτρα γιατί τα χωράφια τα δικά μας εμάς για πάνω στην υγεία. Κοντρομιάζονται τα βούλια. Άκου να δεις, αν δεν έχει φέρτε φορτωμένο το γάιδαρο με ξύλα, μη έρθε. Καψάλια. Μπρακούς να σου λέω πάει. Λοιπόν, είναι τώρα εποχή παράξενη. Το παράνθεσα ήταν πιο μπροστά αυτό. Είναι σκάρες, απκατεβαίνουν και τρώνε τα ψωφίμια. Το ψωφίμι έχει ας το κουναλά. Στο Κονοστάσι έχουν πέσει σκάρες τότε σαν συλλαουθιέρδες, ο Μαργογιάννης, του την Αούλη, ο Χατζής, του την Άπαιζαν λαούτα, γυρεύανε σκαρόφτερα. Σκαρόφτερα. Λέω του Γιώργη, δεν τα οικονομήσαμε. Και πάω και πετώ ένα χαλικά και βρατώσω, ναι. Στη σκάρα ήταν ναρκωμένη από το φαΐ. Και τάκα η σκάρα. Και την βγάλουμε στο σόγουρο στο Κονοστάσι με τον αρβό μου τον Γιώργη, ρώτηξε τον σπίτι. Και τη βάμε στο Κονοστάσι. Λέω, τα οικονομήσαμε Γιώργακη. Και νύχτωσανε, μας αναζητούσαν από το χωριό γιατί είχαμε το γάιδαρο φορτωμένα ξύλα από την πέτρα. Φορτωμένα ξύλα. Και σκοτίνιασαν ωστόσο. Λέω, πω, σκοτώ με τη σκάρα να τη φορτώσω μέσα στο αυτό. Θωρώ εγώ τη σκάρα μια στιγμή και ανατριχιάζα πάνω. Και πιάνω ένα δαυλό. Κι όταν σε χτυπούν το δαυλό, ζωντάνε με αυτοί. Ρώτηξα το Γιώργο να στα πει με το δαυλό μου, δίπλα σου. Ζωντάνε με αυτοί. Μια δόση το ρώτη σκάλα και ζωντανεύει. Κρρ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 
Λέω, πουτάνα θα δεις. Του λέω, Γιωργά, και πάω από κάτω από το γαϊδάρο. Έπα στο... να στα πει αυτό, δε. Γιατί εγώ δεν ξεχνώ. Λοιπόν, τάκα, τάκα βραδιάζει. Η σκάλα τώρα, απίσε η συνείδη να πει, έβγαινε παντέλου. Αλλά έκανε γύρες, να μας σηκώσει έτσι, να μας πάει... Αλλά ρίσε μας. Φεύγουμε από εκεί, μας αναζητούν στο χωριό, διαπάτε, το και το, τελείωσαμε. Δεν τα έχει γράψει κανείς αυτά στην ιστορία, ούτε αγαπός μου, ούτε κανείς. Και είναι ανούσια, πρέπει να γράψει ιστορία. Και τις έχεις πάρει τα φτερά της Κάρας, τις πήρα τα φτερά. Πού να προλάβουμε να πάρουμε φτερά, που πήρα να μας πάρει αυτή. Αχα, δυνατή, μεγάλη. Αυτή πήρα να μας πάρει, όχι να πάρουμε τα φτερά. Ναι. Εγώ είπα, τα αδερφού μου, εγώ ας πάρε εμένα, ναι. Και έκατσα όξω από το γάιδαρο με το συμπάθειο, ναι. Και είπα, τα ρούμε από κάτω από το γάιδαρο να γλιτώσει. Είπα, εσύ ακόμα σας το πει. Ναι. Εδώ κατά τη ζωή μου, για πάρτι του, ναι. Λέω, είπα από κάτω να γλιτώσει, ας με πάρε εμένα. Και να μας πάρει, γιατί γύριζε τα νύχια τσέτσε. Να μας σηκώσει.
Στο Κονοστάσι ακριβώς ήταν τα λόγια. Τέλος πάντων εξετελέψαμε, φεύγουμε, την πλέρωσα από την υπάλληλια. Αυτό σε ηλικία, πόσο ηλικία ήσουνα? Ηλικία ήμουν 8 χρονών, 8, 9 χρονών. 8, 9 χρονών. 9 χρονών. 9 χρονών. Μάλιστα, ωραία. 9 χρονών. Ναι. Στην Αθήνα πότε πήγες και πώς πήγες, για πέμε μας. Έλα να σου πω κάτι. Ναι. Γιατί εγώ σε θυμάμαι στον Πειραιά. Πρώτα μου λες για Πειραιά. Εγώ σε θυμάμαι στον Πειραιά. Στον Πειραιά σε θυμάμαι εγώ, ναι, στον Κορυδαλό. Στον Κορυδαλό, ναι, είμαστε. Τον Πειραιά. Ναι. Κοίταξε να δεις κάτι. Περνά ο καιρός. Εγώ ήμουν και λιγάκι αναρχικό παιδί. Δεν λέω αναρχικό, απάνω σε καλοσύνη. Ναι. Ο πατέρας μου λέει ήταν ο συγχωρεμός ο Μπαρμπαμοσταύρος που έβγαλα και το όνομά του και κλείδωσα και τον πεθερό μου και την πεθερά μου σε ένα σπίτι, γιατί πρέπει να βγει αυτό, γιατί ο δεύτερος μου πατέρας ήταν ο Μπαρμπαμοσταύρος. Ναι, θέλω να τους χωρέσει, ναι, όλους μας βοήθησε. Και ο τελειώνει. Σταύρος, όλους. Καθαρές κουβέντες. Λοιπόν, φεύγω, πάω στο Ηράκλειο να μάθω ποδηλατάς. Ναι. Σαν αδερφή της μάνας μου, πώς μου πήρε 4 γυναίκες. Μάλιστα. Γιαννίκος. Γιαννίκος, ναι. Ναι. Ήταν άντρας. Ναι. Με σαλβάρια, με ιστορίες. Παλιός άντρας, ναι. Μπορεί. Λοιπόν, φεύγω εγώ, πάω στο Κορυδαλό, Βαλαωρίτου το 106. Άνω Κορυδαλό. Άνω Κορυδαλό, στις φυλακές. Ναι. Και όμως έσαξα τα παράθυρα στις φυλακές εγώ τα τελευταία ως σιδεράς. Μπράβο. Πάω εκεί. Μα τι γράφεις τώρα ιστορία. Εκεί στον Κορυδαλό πήγες στη σιδεράδικο και μας τη δουλειά. Εκεί έλα να σου πω κάτι. Ναι. Εκεί πήγαινα πιο μπροστά, μ' είχε ο μπάρος μου. Ήσασανε τότε σας ο συγχωρεμός, ο Θεσναγιάς στα κοκαλά του. Είχε ένα εργαστήριο. Ναι. Και ήσασανε... Όσπρια. Όσπρια. Ναι, τα... Όσπρια. Έβαλε τις σακούλες, έκανε τυποποίηση. Τις σακούλες τυποποίηση και ναι. Γύριζα εγώ. Ναι. Εγύριζα... Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Γύριζα πάντα κι άλλοι, γύριζα πάντα κι άλλοι. Ναι. Είχαν πάρει μια τρίκυκλη μηχανή τότε. Ναι. Και γύριζα εγώ γάλλο, ιστορίες, τα λαβρία και μοίραζα στα μαγαζά. Ναι. Άκου να δεις κάτι. Μάλιστα. Κάποιος κάποτε μου τυχαίνει εκεί. Και μου λέει, έχεις άδεια, έχεις δίπλωμα. Του λέω, ρε φίλε, έχεις άδεια εσύ που μου μιλείς. Καλό. Έχεις άδεια εσύ που μου μιλείς. Καλό. Σωστά. Στο γάλλο. Ναι. Ταυτότητα με την ασφαλεία σε γαλαίο. Μα στα σίδερα πώς εμπλέχτηκες, λέω, στη δουλειά αυτή που έκανες. Άκουνα, ναι. Ναι. Δεν... δεν έκανα σε αυτή τη δουλειά. Ναι, διανομέας τώρα και ξέρεις να πούς να πουλάς και όσπρια δεν... Κύριε, σαν κάνουμε τώρα. Ναι. Άκουνα, αριστατή. Ναι. Λοιπόν, ντάκα και με καθίζει ένα σιδεράδικο στο Αρναουτόπουλο. Αρναουτόπουλο, μάλιστα. Στο Λούστο Σινεμά από κάτω. Μάλιστα. Αρναουτόπουλο, με ναι. Τον Τέλη μαζί, το Τσιπιπίνα. Σε τον Τέλη, το ξέρω μας, ναι. Τον Τέλη μαζί. Αντωνογιαννάκη, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, τα γίνει και νεκιά. Είναι μεγάλη ιστορία. Εμείς τότε, εντάξει, αλουμίνια τότε δεν υπήρχαν σιδερές. Όχι, σίδερα. Ο Αρναουτόπουλος είχε ένα γαμπρό και έβγαλε την πρώτη σειρά την 115. Τι πρότιζε αυτά τα σειρώμενα, τα σκατουλάκια, τα... Τέλος πάντων, εμείς δεν μας επληρώνει ο Αρναουτόπουλος. Κάναμε με τον Τέλη αντίσταση. Λέω τα λεφτά. 5 δραχμές, 5 δραχμές τη μέρα. Πω, πω, 5 δραχμές τη μέρα τότε. Έτσι ήταν, ναι. 5 δραχμές τη μέρα. Και κάνουμε επανάσταση με τον Τέλη. Και πάμε και γράφουμε. Ή τα λεφτά ή δεν δουλεύουμε. Με τον Τέλη τον το Τσιπιπίνα. Ναι. Από ήταν αργότης. Ναι. Έρχεται το Πάρμα μου Σταύρος πάλι και μου καθίζει να μπάτσω. Δεν φτάνει βρε. Σαν τον θολωράει στα μάτια μου. Για τον θολωρώ ζωντανό συνέχεια. Δεν φτάνει βρε. Που γύβρες δουλειά. Μου τα έβαλες με τους ανθρώπους. Λέω δεν τα έβαλα. Αυτή τα βάλαμε εμένα. Του γράφα συνθήματα του γράφουμε. Τότε. Το 63 κουβέντα.
Τα 63 κουβέντα λέω τώρα. Μάλιστα. Αυτό το πιάνεις καλά. Το 63. Μιλάμε για 60. Το 63 κουβέντα. 58 χρόνια τώρα. Λοιπόν, όλα καλά. Μας δίνει τα λεφτά ο Αρναουτόπουλος. Μετά πάω στο Μαρούσι δίπλα. Στο Μαρούσι ένα δρόμο στην Ορίων. Στάση Ορίων, ναι, που είναι έτσι. Πού ήταν οι πυγμαχίες, πού ήταν οι Παλαιστοί, ο Καστανούρο Λαμπράκης, Καρπόζηλος, ο Καπαβλής. Καρπόζηλος. Καπαβλής, με βάλανε και με το ψηφιακό του πυγμάχο. Μου δίνανε 5 ευρώ. Μια φορά μου την έχασε όμως ο Οπα, ήταν ευρώ, επανάσταση και δεν πάει. Στα λοφιά μας τον ευρώ. Κοίτας, Σπύρο. Πιάτο. Ναι, ναι, ναι. Σπύρο, ήταν κανένα σε κάνω, πάει. Κλείσε. Κάτσε να βγω να το πω. Ναι. Σιδερά, είχαμε σταματήσει στο σημείο που ξεκίνησες να μάθεις πυγμάχος. Στον ποιο σύλλογο μας είπες, δηλαδή? Εθνικό Γυμναστήριο. Πανελλήνιο. Πανελλήνιο, το 1900. Πανελλήνιο, στο Ζάπιο από κάτω. Στο Ζάπιο από κάτω, Ναι. Ωραία. Εκεί λοιπόν, τότε σας είσαστε κοπέλια, σας είχαν εκεί οι προπονητές σας. Μάθατε κάποια χτυπήματα, κάποιους... Έλα να σου πω τώρα, θες συνέντευξη να ακούσεις. Συνέντευξη, ναι. Ωραία, θες να ακούσεις κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Πες μου. Θα σου το πω, θα είσαι. Ξέρω ότι έχεις δουλειές σήμερα και λοιπά. Όχι, το... εγώ έφευγα από την Αγία Βαρβάρα με, ναι, τα πόδια από τον Κορδαλό. Ναι, ναι, ναι. Παλά ορίτο 106, φυλακές από πάνω. Ναι. Και πήγαινα, παίρνει λαχαναγορά. Ναι. Έπαιρνε λαχαναγορά και πήγαινα με τα πόδια. Με τα πόδια. Στο Εθνικό Γυμναστήριο. Πού? Με τα πόδια. Σου... πού? Στο Εθνικό. Στο Ζάπι από κάτω. Στο Ζάπι με τα πόδια. Το Κορδαλό. Το παράξενο. Ναι, ναι. Θα παίζω δύο, ρε. Και τώρα, για να πας το περίπτωρο, θες αμάξι. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα. Να πας στο περίπτωρο, θες αμάξι τώρα. Όχι εσύ, γενικά μιλάω. Ο κόσμος, την νεολαία. Έλα να σου πω κάτι, Γιώργη. Μια δόση μπήκα στο λεωφορείο. Όταν είχα λεφτά, έμπαινα, ήταν δεκάρες τότε στα, ναι, λεωφορεία. Ναι. Κοσάρες, δεκάρες. Πλατεία Μέμου. Εγώ δούλεψα στο μαγαζί. Μια δεκάρα σου έβγαζε. Τσιρικάς. Ναι. Δούλεψα στο μαγαζί στη Μενάδρου. Ναι. Με το Σαβοργινάκι. Του Βαγγέλη, τον πατέρα. Το Μιχάλη, τον μπάρμπα μου. Το Μιχάλη, τον μπάρμπα σου είχαν το μαγαζί με τον κόκκινο, τον Μιχάλη μαζί. Ναι, ναι. Και δούλεψα καρσόν. Μπράβο, αυτό ήταν. Και στη Μενάδρου. Αυτά ήταν κάτι. Δεν μα τα λέγε. Δεν τα λέγε. Δούλεψα καρσόν. Και μαζί μου ήταν πολύ κριτική τότε σα. Και έρχεται τον πάρμπα ο Σταύρο και με πιάνει και μου λέει αλήτη. Θα γεννήσει γκαρσούν. Ακουραρίζει ο μπάρμπας τώρα με την καλή, ξέρεις, με την καλή πρόθεση να μην. Θα γεννήσει γκαρσούν. Κατεβαίνω εγώ και λέω του Μιχάλη. Ο Μιχάλης, του Βαγγέλη ο πατέρας τώρα. Μαρμαρά. Σαβοργίνης. Ο Σαβοργιδάκης. Για το μαγαζί μαζί με τον κόκκινο του Μιχάλη, σε Μενάδου. Τα βαίνω αυτή, τον κόκκινο. Τα λιβάδια, ναι. Έρχεται τον πάνω μου ο Σταύρος και με παίρνει από τα αυτή και μου λέει κρν. Και πάω και ας πούμε τώρα εκεί, γύριζω στα μαγαζά, όλα, να τα λέω όλα, όλα τα αστικά λεωφορεία της Αττικής τα είχα φτιάξει εγώ με τον Τρικαλινό στο Σταμνίδι, στην Κανάρη 13, στο Χαϊδάρι. Μου κολλάντα ένσημα, μετά που ήρθα από στην Κρήτη, έρχεται ένα χαρτί και λέει τον πιάσα το μαλάκα, ήταν άμα η δημόσια υπηρεσία. Όλα τα παράθυρα του Κορδαλού, τις φυλακές, τα σίδρα, τα είχα φτιάξει στο αφεντικό που δούλευα εγώ. Και τις Μοσχολιούς δεν είχε φτιάξει τη Βίκης. Τη Βίκης Μοσχολιούς. Πάλο τον... Σκορεμένης. Τη Βίκης χρωστώ 250 δραχμές. Ναι. Σκοστά, λοιπόν, άκου να δείτε, ναι, παιδιά. Ναι. Να την πω την κουβέντα, να την πω. Ναι. Δεν γρικά κανείς. Να την πω την κουβέντα μου. Ο άνθρωπος δεν ακούει πράγμα. Όχι, να την πει. Με τη Βίκη. Η Βίκη ήταν ένα εργαλείο για πάρτι μου, κάτσαμε στα πουτούμια μαζί, στην Ηπείρου. Ήταν ζυγαριές που ζυγιάζονταν με δύο δραχμές τότε. Είχαν τις ζυγαριές στα πεζοδρόμια. Από την Αγία Λεγούσα μέχρι το Μπέτρο Ράλ που σκοτώσαν το φίλο μου, το Γιάννη, ο Μανιάτης. Τον αδερφό μου, όχι το φίλο μου. Το ξεπλέρωσα. Λοιπόν, ντάκα τη Βίκη μέσα, ρε Βίκη, φεύγω από μια θέμα, πάω, λέω, για να καταλήξω στο θέμα.
Τι ψάχνεις εδώ? Πού να ξέρω τώρα. Τι κουρεμένη. Αναρχικός υγείο η δική μου σχολή. Σε μόλις γίνεται που κοστώ 250 δραχμές. Έτσι ξεχνώ. Τέλος παθώ, δεν το έδωμα πας. Ήταν καλή ψυχή η Βίκη, καλή ψυχή. Όχι, καλή. Τι καλή ψυχή. Να. Γυρίζει ο καιρός. Γιατί πήγα σε άλλο ρέμα, τώρα να μην καταλείψω τ' άλλα. Τάκα, και ήρθε ο γύρος Αγιά Βαρβάρα, είναι εβδομαδιαίος. Η Αγιά Βαρβάρα κάνει 7 ημέρο, όπως το ξέρεις. Η Αγιά Βαρβάρα, λέω, κορδάλω και τσιγάρο. Είναι μια Ιταλίδα, έχω φύγει εγώ από τον παρόν το σπίτι του μεταξύ, γιατί είχα φτιάξει ένα τζεγγέλι. Εγώ πήγαινα σε πυγμαχίες στα ταμούτρα μου κάθε βράδυ, μαλακίες, σκατά. Δεν με ενδιαφέρω. Αλλά ένα βράδυ μου τη στείνει ο Παρμόν Σταύρος ο συγχωρεμένος με τα σόβρακα, γιατί εγώ ήμουν στο υπόγειο από κάτω για βαλαιόλου το 106 και εμένα ο γιος μου εδώ που είναι στη Σιδία, στη Μηχανή Ζέκια, ο Μανώρης. Τότε η ημέρα, ρε παιδά. Να δεις τι γίνεται δηλαδή. Πώς συμβαίνει και από εμένα αγώνα πάει ο γιος σου. Λοιπόν, μου τη στείνει, εγώ με... Είχα φτιάξει ένα τζεγγέλι και ανέβαινα ντακ-ντακ και έμπαινα από κάτω. Μου λέει τι ρόλο παίζει από τους ομάγκας και μου τη στείλει, μου καθίζει να χτύπω. Να χτύπω. Άκουσα την κεφαλή μου και ανατρίχιασα. Ενώ μου λέει αυτό το δαχτύλ το έκανα 7 κομμάτια στο προπονητή την κεφαλή. Άκουσα την κεφαλή μου και ανατρίχιασα. Δηλαδή κάτι πράγματα, φοβερά πράγματα. Ήταν ο δεύτερος πατέρας. Πότε κατέβηκες στην Κρήτη, πες μας, και πώς ξεκίνησες από εδώ τη δουλειά και πώς... Στην Κρήτη κατέβηκα, με ειδοποιήσανε για να αποφύγω από τα... γιατί ήμουν εμπλεγμένος. Α, συγγνώμη, πριν κατέβεις στην Κρήτη είχες ένα τύχημα σοβαρό στο... στην Αθήνα με ένα μηχανάκι. Εκεί λοιπόν σε βγάλανε Λάζαρο. Δηλαδή, για πες μας. Ναι. Δεν είσαι ένα Λάζαρος να μας πεις τι έγινε. Θα σου πω όμως την ιστορία. Ναι. Να μην γράφετε όμως. Όχι. Γιατί ακόμα στέκει. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Είχα ένα μηχανάκι, είχαμε φλωρέτες τότε, το σκιστό τώρα. Είναι Κομόπολης. Ξέρω, ναι. Το σκιστό είναι Κομόπολης. Επήγαινα μια βλάχας, επήγαινα με πόρτι, με γάιδαρους, στο μαγαζί από δούλευα, όχι στο... Ναι, τα δικό μου το μαγαζί. Στην Ορίων, στη Θήβα, στη Θηβών. Άκου να δεις κάτι. Δουλεύω στο Μαρουσέρ, το Αγγελόπουλος ο Μανώλης απέναντι και κουρεύεται. Τσιτσιγκάνας, ο Μανώλης. Ο Μανώλης ο Αγγελόπουλος, ο τραγουδιστής. Ναι. Τραγουδιστής. Ωραίος τραγουδιστής, ναι. Μα άκου να δεις κάτι. Ναι. Και μου λέει, στο Μαρούσε δουλεύω, στο Μαρούσε. Εκεί είχαμε το... την πυγμαχία της είχαμε εμείς. Καστρενό, Λαμπράκι και Καρπός από Καπαφλή. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, γυρίζει ο καιρός. Έχω πάρει κι εγώ κάτι down από το πυγμαχία, κάτι μαλακίες. Τότε σε δίνανε 5 δραχμές να παρουσιάσουν και τον τάδε. Έχουμε και ένα πιτσιρικά εδώ, ένα ψευτό πυγμάχο. Το δεχόμενο εδώ, το Καστρενός ο Μίτσος με πιάνε μέσα και με πέτανε. Το λέγεται δει στα έργα. Ναι. Με πέτανε έτσι, λέω Δημητράκη, θα την πληρώσεις. Την πλήρωσα μια φορά, του κάτσα το παράξενο παιχνίδι. Τάχα και επόμενα νεκρός.